Και έχουμε ήδη απάντηση στο θέμα που έθεσε πριν από λίγο και ο Γιάννη Φώσκολος, στη... σε σχέση με την αμοιβή τη αργία για του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Γιάννη, ποια είναι η νεότερη εξήγηση. Ακριβώ Πόπι, λέγαμε ότι θα έρθει άμεσα η διευκρίνηση και ήρθε. Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασία, η οποία αναφέρει πώ προωθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, με την οποία θα προβλέπετε ότι ε, στι περιοχέ που ανεστάλλει η λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο τη κατάσταση ειδική κινητοποίηση πολιτική προστασία, στην Αττική δηλαδή και στι υπόλοιπε περιοχέ, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν για τι δύο ημέρε, 25 πρώτου και 26 πρώτου κανονικά, από του τους. Ωστόσο, οι εργοδότε επιχειρήσει θα επιδοτηθούν για αυτέ τι δύο ημέρε για το κόστο των ασφαλιστικών εισφορών εργατικών και εργοδοτικών. Αυτό το κόστο θα το πληρώσει ο κρατικό προπολογισμό. Και η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα προωθηθεί τι αμέσω επόμενε ημέρε στη Βουλή. Γιάννη, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ.